Βουτάρη. Εγώ νομίζω ότι κανένας από τους συναδέλφους δεν μπορεί να αντιληφθεί το μέγεθος της ανεργίας που υπάρχει στην πόλη όσο μπορεί να το αντιληφθεί ο Δήμαρχος. Για τον απλούστατο λόγο ότι το κόσμος που περνάει καθημερινά από το Δημαρχείο με απίστευτη δυστυχία, εμένα τουλάχιστον με έχει σφραγίσει. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, θέλω να κάνω μια πρόταση όμως. Τελειώνουν οι εκλογές, 25 του μηνός. Θα εκλεγούμε όσοι εκλεγούμε και θα έλεγα να καθίσουμε όλες οι παρατάξεις. Δεν έχω κάνει αυτή την πρόταση. Να καθίσουμε όλες οι παρατάξεις, σαν σοβαροί άνθρωποι. Και να πούμε, ελάτε εδώ ρε παιδιά, όλοι μαζί δεν θέλουμε το καλό της πόλης. Μπράβο. Θέλουμε να πάμε, ξεκινάμε από διαφορετικές ιδεολογίες, δυο φορές μπράβο. Όμως, ελάτε να καθίσουμε και να δούμε σε ποια είναι τα ελάχιστα πράγματα που συμφωνούμε. Διότι εγώ πιστεύω ότι έχω εξαιρετικά διεκδικητικό ρόλο και έχω κάνει αγώνες για να διεκδικηθούν πράγματα για την πόλη. Το τελευταίο μπορώ να σας πω είναι αυτή η ιστορία με τους 600 συμβασιούχους που τελικά μονιμοποιήθηκαν. Λοιπόν, να καθίσουμε και να βγούμε κάτω. Έκλεισε το μονιμοποιήθηκαν. Έκλεισε, τελείωσε αυτό. Ξεκίνησε η διαδικασία των προσωποπαγών θέσεων. Ήρθε. Οι μάχες δεν έγιναν δήμαρχες, τις ξέχασες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ δεν ξεχάσω. Τι λες ότι δεν εμφανίσω σε επιτυχία σου. Δεν λέω ότι εμφανίζω επιτυχία. Αυτό. Ναι, αλλά αυτό. Κατά σου λέω, με συγχωρείς. Ποιος πήρε την απόφαση. Το Δημοτικό Συμβούλιο. Να μην καταθέσετε έφεση. Δεν είναι μια προπαρασκευαστική εξέλιξη. Όχι, όχι. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία των προσωποπαγών θέσεων. Είναι τελειωμένη η ιστορία αυτή. Λοιπόν. Ξεκινήσει η διαδικασία. Πώς αλλιώς θα το πούμε, ρε Σταύρο, να πούμε. Όχι, δεν ήξερα αν μονιμοποιήθηκαν, αν βρήκε σφραγίδα τελείω. Αυτό δεν ήθελα να δω. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τις προσωποπαγές θέσεις. Ρωτάω να μάθω τον Δήμαρχο. Συνεχίστε, κύριε Βουτάρη. Λοιπόν, θα έλεγα να καθίσουμε όλοι μαζί και να βάλουμε κάτω τα προγράμματα μας ο καθένας και να πούμε ποια είναι τα πράγματα, παιδιά, που πονάνε πιο πολύ. Μπορούμε να συμφωνήσουμε και να διεκδικήσουμε μαζί ομόφωνα πέντε πράγματα. Όπως πήραμε ομόφωνα την απόφαση για το μετρό. Αντίστοιχα έχει και ένα σωρό πράγματα. Πήραμε ομόφωνα την απόφαση για το λιμάνι. Πήραμε ομόφωνα την απόφαση για το. Υπάρχουν συγκλίνουσες απόψεις, αλλά όπως διαφάνει υπάρχουν και τεράστιες αποκλίνουσες. Καμία αντίρρηση. Μα θα συγκλίνουμε. Σε αυτές που συγκλίνουμε, θα αποφασίσουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα τα διεκδικήσουμε. Αυτό για να μου είναι εκ των όνων κάνει. Πάντα έτσι γίνεται. Όχι, δεν είναι εκ των όνων κάνει. Κάποια πράγματα που συμφωνούν στο Δημοτικό Σύμβουλο. Εκ των όνων κάνει. Συνήθως αυτό που γίνεται, ό,τι λέει η συμπολίτευση. Η άλλη είναι αρνητική, ό,τι είναι η αντιπολίτευση. Και την επόμενη φορά. Άμα είναι σε κάποια που θα συμφωνήσουν εκ των πραγμάτων, δεν χρειάζεται να κάνουμε ιδιαίτερη προσπάθεια. Να βάλουμε πράγματα, να κάνουμε την υπέρβασή μας. Να βάλουμε πράγματα, να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες μας. Είναι προτεραιότητα μας η κοινωνική πολιτική ή η καθαριότητα. Και να πούμε, όχι είναι η κοινωνική πολιτική. Άρα, δεν μπαίνει στην ίδια βάση, δεν μπορεί να μπει στην ίδια βάση. Θα μπουν καταρχήν σε τέτοια βάση. Αυτό είναι ένας αυτοματισμός. Ένας αυτοματισμός είναι αυτός. Είναι παράθεση αυτά. Λοιπόν, ο Δήμαρχος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση. Είναι παράλληλα. Όλοι δεν έχουμε λεφτά να τα κάνουμε όλα. Απευθύνουμε, κύριε Δήμαρχε, ανοιχτή πρόσκληση προ όλου του υποψηφίου του Δήμου Θεσσαλονίκη, την οποία να θεωρούμε δεδομένη ότι έχετε αποδεκτεί. Όχι, δεν είναι ιδιότητα. Θα την επαναλάβω και γραπτά και με συγκεκριμένη μεθοδολογία. Και από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε. Ανοιχτή πρόσκληση λοιπόν από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, από τον απερχόμενο Δήμαρχο και εκ νέου υποψήφιο προς όλους τους ανθυποψηφίους τους. Σας ευχαριστούμε θερμότατα που ήσασταν κοντά μας όλοι.